στο Βύρονα και κατευθύνομαι προς τον Θάνο ή τον γνωστό Μπλάτη, ο οποίος με πήρε τηλέφωνο το πρωί και μου είπε θα κάτσει να βάψει τις ζάντες του. Δεν ξέρω τι θα πάω. Βρήκα λίγο κενό χρόνο και λέω ας πάρω το μαγάκι και να πάω προς τα πάνω να κάνω ένα βλογκάκι δεύτερο, αφού σας άρεσε τόσο πολύ το πρώτο. Οπότε φαντάζομαι ότι θα τον πιάσουμε στα Πράσα να κάνει... Λογικά δεν ξέρω αν θα έχει βάψει κάποια ζάντα, αλλά θα τον πιάσουμε στα Πράσα να αλλάζει χρώμα στις ζάντες του. Δεν θα πω τι χρώμα θα κάνει, θα το δείτε από κοντά. Αυτά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται πολύ πλάκα με τον Πλάτη. Καλημέρα. Πληρώνουμε και διόδια για να πάμε στο Θάνο. Εντάξει, του αναγνωρίζω ότι εδώ πέρα πάνω στην Πεντέλη έχει πολύ πράσινο. Κάτι το οποίο εμείς κάτω εκεί πέρα στα νότια δεν έχουμε, έχουμε θάλασσα. Οπότε μπορώ να πω, επειδή είναι λίγο διαφορετικό έτσι το τοπίο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ έτσι το πράσινο. Το θέμα είναι να μην υπήρχε αυτή η νταλίκα εκεί πέρα μπροστά και να μας πηγαίνει καροτσάκι. Εδώ και ένα τέταρτο καροτσάκι. Για να δούμε τι θα αντικρίσουμε όταν φτάσουμε στο Θάνο. Πρέπει να είναι το μαγαζί του Πλάτη. Για να δούμε. Θέλω να δω τι θα αντικρίσουμε. Να το παιδί. Ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα. Όχι, έχει κάνει, έχει βγάλει τη ζάντα. Μπλάντι! Έλα εδώ μωρί. Ήρθα να σου κάνω έκπληξη. Ήρθα να βάψουμε. Έλα ρε μαλάκα. Λοιπόν, παρκάρω και έρχομαι. Και κάνω κύκλους, να βρω να παρκάρω. Δεν έχει τίποτα εδώ πέρα. Θα ξαναπεράσουμε τώρα από το μαγαζί. Αυτό είναι το κακό όταν θες να κάνεις έκπληξη στο φίλο σου και δεν του έχεις πει ότι θα έρθεις. Δεν έχει τίποτα να παρκάρω. Τίποτα. Ρε μαλάκα, δεν μπορώ να παρκάρω. Μαλάκι, δεν σου λέω. Πού? Εκεί πιο κάτω θα το βλέψω. Έλα εδώ, έλα εδώ. Ρελός και παλαβός. Στα σκουπίδια ρε. Εδώ στα σκουπίδια, εδώ, το σκουπίδι στα σκουπίδια. Πού είσαι αδερφέ? Τι είναι, ήρθα να σου κάνω εκπληξούλα. Ευχαριστώ ρε φίλε, χάρηκα πάρα πολύ βασικά. Τι θα κάνουμε, θα βάψουμε? Έτσι λέω, έφτιαξα και κάτι μασκέδες, θα φτιάχνω όλα τώρα. Έχω ξεκινήσει από την αρχή, έχει διασυνήσει. Οπότε θα βάψουμε τις ζάντες του MX5, δημόσια από ό,τι βλέπετε, το έχουμε τακάρει εδώ πέρα και θα σας δείξουμε με ποια βήματα βάφεις σωστά μια τετράδα ζάντες. Και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι πάρα πολύ απλά. Γάντια, σπρέι, τα οποία μας έχουν κοστίσει 6,5 ευρώ το ένα, και για να τρίψουμε τις ζάντες ένα πολύ πολύ ψηλό γυαλόχαρτο. Είμαστε με το Toxic TV και τον αγαπητό μου φίλο και αδερφό Δημήτρη Γκόνη. Και σήμερα θα κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε όλο το αμάξωμα. Και όταν εννοώ το αμάξωμα, εννοώ μόνο τις ζάντες. Γιατί όλα τα υπόλοιπα γάμισε. Τα άλλαξε τώρα τελευταία από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, θα σας τώρα... δείξουμε καρέ-καρέ πώς να βάφετε ζάντες. Εγώ και Γκιόνα. Μάνα μου φέρει φαγητό. Ήρθε. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά είστε? Είμαι ο Δημήτρης, η μαμά του Πλάτη. Σας έχει φρίξει, Της φρίξει τη γυναίκα. Λοιπόν, έλα πάλι δουλειά, το φάει, έλα δουλειά. Και πλένουμε καλά τις ζάντες. Λοιπόν, αφού πλύνουμε καλά τις ζάντες,
Μετά τις περνάμε με ένα γυαλόχαρτο. Ναι, και πιάνουμε το νερό που είναι πάντα από κάτω. Έτσι. Μην μπερδευτείτε και πάρετε κανένα ενθυαλωμένο κορπί. Περιττό νομίζω. Έχει εδώ κάτω όσο νεράκι θέλετε. Αυτά έχετε κάνει όλα μουνί και έχετε βρέξει τον καμεραμά. Αλλά τι γίνεται, επειδή εμείς την έχουμε φάει τη δαντούλα, επικεντρωνόμαστε στα σημεία που θα είναι εκτεθειμένα. Δηλαδή, το αστεράκι εδώ πέρα αυτό και τα χυλάκια. Αυτά τα σημεία είναι που θα τρώμε συνέχεια στους δρόμους και θα είναι εκτεθειμένα και στις καιρικές συνθήκες. Από μέσα, όσο μας ενδιαφέρει, δεν πρόκειται να το κρύψουμε. Πώς θα πας εκεί? Γάμισε τα, τώρα πρέπει να βγάλω και το τέτοιο. Εδώ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ βλέπουμε μια πανέμορφη σκούπα, η οποία την αγοράσα από τα Τζάμπο. Δεν μπορεί να πετάξει. Όχι, δεν είναι από το Harry Potter. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί για πολλά άλλα πράγματα. Πέραν το ότι μπορείς να σου χτυπήσεις άνετα την αυλή σου και να έχεις ένα καθαρό σπίτι, μπορείς πολύ εύκολα να έρθεις στην τζάντα σου. Κοιτάξτε, αυτό θέλω να το προσέξετε πολύ καλά. Και με μια κίνηση σαμουράι βγάζεις την τάπα. Και τώρα η ζαντούλα σου είναι έτοιμη να ξυθεί και να βγει. Οπότε καθαρίζουμε καλά. Οι ζάντες είναι έτοιμες για βάψιμο. Πρώτα κουνάμε πάρα πολύ καλά το προϊόν μας. Και κάνουμε και κόλπα. Αυτή είναι η ερωτελεστή αφού ξεκινήσει το βάψιμο. Για να γίνει καλό το βάψιμο. Ξεκινάμε ελαφρά. Κοιτάξτε. Από μακριά. Και μόνο που σκουραίνει, φίλε, είναι πολύ ωραίο. Το αφήνουμε. Δεν πειράζουμε τίποτα γιατί χρησιμοποιούμε το χρώμα μας σαν αστάρι αυτή τη στιγμή. Περνάμε πρώτα να δούμε πώς θα κάτσει τη ζάντα και βλέπουμε ότι δεν έχει κάνει καμία μα καμία κίνηση, ούτε να στάξει ούτε το οτιδήποτε. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε το βάψιμό μας τέλεια. Πιο καλά τώρα. Το πριν και το μετά. Λοιπόν, για να βάψουμε και εμείς μια ζάντα από το πλάτι. Είσαι ικανοποιημένος γενικά με το αποτέλεσμα? Ξέρω εγώ, εσείς πώς το βλέπετε. Πώς το βλέπετε εσείς? Εγώ... Μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εμένα σου λέει είναι σαν εργοστασιακό, δεν καταλαβαίνει διαφορά. Λες να δουλέψεις τσαμπά racing. Είσαι ικανοποιημένος? Εγώ αρκετά. Από το αποτέλεσμα ναι. Πόσα χρησιμοποιήσαμε, πόσα σπρέι χρησιμοποιήσαμε? Τέσσερα σπρέι. Οπότε με λίγα λόγια, 6,5 επί 4 μας κάνει 26. Ρε εσύ. Οπότε 26 ευρώ. Και πόσος χρόνος? Τίποτα, τσάκ μπαμ. Εντάξει, τσάκ μπαμ. Βάψαμε μόνοι μας μια τετράδα ζάντες. Βάζουμε και το λάστιχο.
και νομίζω ότι είναι έτοιμες να τις βάλουμε πάνω. Αφού βάψουμε λοιπόν τις ζάντες, τι κρατάς? Τα καπάκια τους. Καπάκια από ποιες ζάντες? Jump Racing, ρε ηλίθιε. Τι βάφουμε τόσες ώρες? Λοιπόν, δείξε λίγο με ποιον τρόπο βάζουμε το καπάκι. Το πότε γίνεται το καπάκι εδώ? Ήταν. Εντάξει, ήταν το fail εδώ μεταξύ, αυτό θα βάλω, ξέρεις λέει. Για πάμε άλλη μια, το έχουμε. Λοιπόν, το fail εδώ εδώ. Πήραμε, πήραμε. Έτοιμος. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Κάνε ένα χορό, το χορό τέλειο μου. Ωραίο, σε φαίνονται και οι δύο ζάντες εδώ πέρα. Οπότε πάμε να τις βάλουμε πάνω. Ναι. Πάμε. Πώς νιώθεις? Κουρασμένος. MX5. Μέχρι μέσα, έτσι, να ακουστεί πάτος. Πάτος. Δεν τρέβεσαι λίγο, είπαμε δεν βρίζουμε. Σκάσε, ρε. Εδώ μαθαίνουν τα παιδιά. Πάμε, επόμενο. Ωραίος. Πάτος. Και μετά, πάλι φιαστή. Και τα τελευταία, εδώ, έτσι, παρτιδάς. Αλλά γιατί βαρέθηκα να κάνουμε έτσι, παίρνεις το κλειδάκι, τα πως το κάνουν. Εμάς τώρα, έτσι, κατευθείαν. Στο Μονακό έχω δουλεύει. Καλά το βάψιμο δεν υπάρχει, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Με την κατάβαση. Για πάμε. Κάνεις εδώ με τα δύο χέρια. Αποστολή εξετελέστη. Με γεια. Λοιπόν, σφίγγουμε έτσι πάντα. Θα φας καμιά τούμπα. Οπότε τελειώσαμε. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία. Ναι, περάσαμε για ωραία. Για σένα, για σένα. θέλω να σου πω με γεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το βλογκάκι το οποίο χρησιμοποιήσαμε το αυτοκίνητό σου και το κάναμε. Ήθελες καιρό να τις βάψεις, νομίζω. Ναι, ρε. Με το που τις έβαλα χρυσές, ήθελα να τις. Βασικά τις έβαλα χρυσές για να τις βάψω μαύρες. Απλά δεν έβρισκα χρόνο, βαριόμουν. Οπότε να πούμε, κάντε όλοι subscribe και follow Bloody MX5. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αυτό το vlog, ακολουθήστε το κανάλι μου toxictv.gr. Κάντε subscribe. Θα το κάτω στο link. Και καμπανάκι. Και ετοιμάζουμε πάρα πολλά. Εννοείται, αφού είμαστε αδέρφια. Αδέρφια, φιλάκια πολλά. Να είστε καλά.